πρώτη πρωτομή Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1770-1843 γλύπτης Ιωάννης Βούλγαρης 1936. Γεώργιος Καραϊσκάκης 1780-1827 γλύπτης Φωκίωνας Ροκ 1936. Μαντώ Μαύρο Γένους 1796-1840 γλύπτης Νίκος Κουβαράς 1936. Αθανάσιος Διάκος 1786-1821 στην Αλαμάνα, γλύπτης Πέτρος Ρούμπος 1936. Οδυσσεύς Ανδρούτσος 1790-1825, γλύπτης Αθανάσιος Απάρτης 1936. Παλαιόν Πατρών Γερμανός 1771-1826 γλύπτης Γεώργιος Συνέφας 1940. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 1771-1825 γλύπτης Λάζαρος Λαμέρας 1937. Δημήτριος Υψηλάντης 1793-1832 γλύπτης Γιάννης Παπάς 1934. Κίτσος Τζαβέλλας 1801-1855 γλύπτης Τηλέμαχος Γίζης 1938. Κωνσταντίνος Κανάρης Πυρπολιτής 1790-1877 γλύπτης Μιχαήλ Τόμπρος 1940. Δόμνα Βυσβίζη 1783-1850 γλύπτης Απόστολος Φανακίδης 2005.
Μάρκος Μπότσαρης, 1790-1823, Σουλιώτης, Γλύπτης, Νίνας Εμπειρίκου, 1935. Ανδρέας Μιαούλης, 1769-1855. Γλύπτης Γεώργιος Ζωγκόπουλος, 1936. Υψηλή Πρωτομή Νότης Μπότσαρης της οικογένειας Μπότσαρη, στρατηγός. Δημήτριος Παπα-Νικολής, 1790-1855, Γλύπτης Νικόλαος Γεωργαντής, 1940. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Μανιάτης, 1765-1848, Αντώνιος Σόχος, 1936. Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας, 1788-1825, Γλύπτης Κωστής Παπαχριστόπουλος, 1940. Δημητράκης Πλαπούτας, 1786-1864, Γλύπτης Νίκος Δογούλης. Νικόλαος Κριεζιώτης, 1785-1853, Γλύπτης Στέλιος Τριάντης, 1978. Εμμανουήλ Παπάς, 1773-1821, Γλύπτης Στέλιος Τριάντης, 1978. Νικηταράς Τουρκοφάγος, 1781-1849, Γλύπτης Γρηγόριος Ζευγόλης, 1936, Γλύπτης από τον Πειραιά. Αλέξανδρος Υψηλάντης, Γενικός Επίτροπος της Αρχής της Φιλικής Εταιρείας. Το ταφικό μνημείο Αλέξανδρου Υψηλάντη, η φιλοτέχνηση της μαρμάρινης κοιμόμενης μορφής του Αλεξάνδρου Υψηλάντη χρονολογείται περί το 1869, ενώ αναπόδεικτο παραμένει το όνομα του δημιουργού και άγνωστος ο αρχικός προορισμός του γλυπτού. Ως ταφικό μνημείο εγκαινιάστηκε στο πεδίο του Άρεως στις 24 Οκτωβρίου του 1964, όταν στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 150 χρόνια από τη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκαν τα οστά του τιμόμενου από την Αυστρία στην Αθήνα.
στη φιλοτέχνηση του κοιμόμενου Ανδριάντα του Αλεξάνδρου Υψηλάντη φαίνεται ότι εργάστηκαν ο Κριστιαν Χάνσεν, ο Λεωνίδας Δρόσης, ο Ιωάννης Βιτσάρης, ο Ιωάννης Καρακατσάνης και ο Γεώργιος Ξενάκης. Είναι ένα έργο πολλών γλυπτών. Και τώρα κοσμείται στο πεδίο του Άρεως, έξω από την εκκλησία των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Σούτσος Δρακούλης άπαντες ή εν το ιερόι λόχο καλός κατά δραγατσάνιον πεσόντες χαίρεται. Ο ιερός λόχος του 1942 εις των ιερών λόχων του 1821. Το Ιερό Λόχο και της Εκαντοντάρχης Δημητρίου Σούτσο τον Βυζαντίο και Σπυρίδων Δρακούλη το Ιθακισίο, γενναίος εν Δραγατσανίο της Δακίας υπέρ Ελλάδος αγωνισαμένης Αλέξανδρος Σούτσος, ο ποιητής εκ των ιδίων ανέθηκεν όπως οι πατρίς ελευθέρα φυλάμεν ως τα δε λύπη καλών δεηρών της έλυση επιδεικνύει. Οκτώβριος μήνας του 2021, οι πρωτομές των αγωνιστών στο πεδίο του Άρεως.
πεδίων του Άρεως 2021, οι ήρωες και οι πρωτομές των αγωνιστών του 1821, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, 1821-2021.